Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια συμβολική κινητοποίηση προκειμένου να επιδώσουμε στους κυβερνώντες τα αιτήματά μας, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ρεύμα έχει φτάσει σε δυσθεώρατα ύψη και απειλούμαστε όλοι με αφανισμό. Μας λένε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας του 42, και να υπενθυμίσουμε απλώ στον κόσμο ότι το χειμώνα του 42 πεθάναν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από πείνα και κρύο. Τώρα, αν αυτό έχουν στο μυαλό τους οι κυβερνώντες με σύγχρονο τρόπο, μένει να το δούμε. Θα μας περιγράψετε λίγο κάποια νούμερα στο νούμερα. Δικό σας κλάδο. Τα νούμερα στο δικό μας το κλάδο. Ακρίβεια στο δικό. Είναι τουλάχιστον διπλάσια τα τιμολόγια ρεύματος που έρχονται κάθε μήνα στις επιχειρήσεις. Πολλοί συνάδελφοι πήραν και ρήτρες αναπροσαρμογής στους προηγούμενους μήνες και χοροπήθησαν μέχρι το ταβάνι. Λοιπόν, είναι που είναι η κατάσταση όπως είναι μετά από 10 χρόνια μνημόνια, με την οικονομική δύναμη του κόσμου να είναι χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά, με την πανδημία που οι επιχειρήσεις μας πάθανε πολύ μεγάλη ζημία. Έρχεται τώρα και αυτό και φτάνουμε σε σημεία αδιέξοδα, δηλαδή μπροστά μας είναι το φάσμα του κλεισίματος. Έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις. Εμείς αριθμούσαμε τη δεκαετία του 90 1.800 επιχειρήσεις μόνο υποδηματοποιία στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πάνω από 60. Σήμερα και εδώ. Πάρα πολλές από αυτές κλείσανε μέσα στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης και της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι, άλλοι γίνονται ταξιτζίδες και άλλοι σπρώχνουν τα χρόνια να βγουν στη σύνταξη όπως. Έχουν όλοι τραγικά προβλήματα. Εδώ τώρα, σήμερα, δένετε ένα μήνυμα. Εδώ το μήνυμα είναι ο ξεσηκωμός όλων των επαγγελματιών να παραταχθούν μαζί μας, να πιέσουμε, να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά μας. Η λύση δεν είναι η επιδότηση. Η επιδότηση των πόνων που μπορεί να κάνει να παρατείνει την αγωνία μας. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, να μπει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος. Να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα. Να μπορούμε να λειτουργούμε. Δεν μπορούν κάποιοι κλάδοι να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο για την κίνησή τους και όλοι οι υπόλοιποι να πληρώνουν φόρο και για να ζεσταθείς να πληρώνεις φόρο. Εδώ έχουμε χάσει το νόημα. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις φόρο, ΦΠΑ, φόρο, για να πάρεις ένα ψωμί να φας. Τα πράγματα είναι τραγικά. Έχουμε συνηθίσει τη θέα του τέρατος. Είναι η πρώτη διαμαρτυρία σωματείων της πόλης μας όσον αφορά τα κόστη της ενέργειας τα οποία έχουν εκτοξευθεί. Είναι μια συνολική διαμαρτυρία για όλα αυτά που βιώνουν οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Πιστεύουμε ότι πέρα από αυτή τη διαμαρτυρία, σίγουρα και άλλα σωματεία θα έρθουν μαζί μας. Δεν αντέχουν άλλο. Και από τα κόστη της ενέργειας και από την αύξηση των πρώτων υλών και από θέματα παρεπόμενα τα οποία ίσχυαν και ισχύουν τώρα γίνονται πιο έντονα, όπως συνάδελφοί μας που είναι στη συνταξιοδότηση, έχουν οφειλές, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Όλα αυτά λοιπόν είναι το σημερινό πακέτο που είχαμε να καταθέσουμε εδώ σαν Υπουργό, να λάβει πρόσωπο για την ευρωδίκη. Αλλά πρέπει να ακουστεί η φωνή μας, πρέπει να μπορέσουμε να υπάρξουμε, πρέπει να κινηθεί η αγορά. Για όλα αυτά τα πρέπει λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη δίκη θα γίνουν και άλλες και από τα υπόλοιπα σωματεία για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο και για τους εαυτούς μας και για την κοινωνία και για τους πελάτες. Μεταξύ, όπως ξέρετε, κινούνται με καύσιμο, είτε με πετρέλαιο, είτε με βενζίνα. Τα καύσιμα, το πετρέλαιο έχει πάει στο 2,10, αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι η φορολογία μας. Μας έχουν καταργήσει το αφορολόγητο εδώ και 10-11 χρόνια. Υποσχεθήκανε ότι όταν θα βγούμε από τα μνημόνια θα επανέλθει το αφορολόγητο. Καμιά κυβέρνηση το επανέφερε. Μας έβαλαν το τέλος επιδεύματος, το κάναν μόνοι μου από έκτακτο. Είναι πολλά τα βάρη που έχουμε. Τόσο πολλά τα άλλα που έχουν όλες οι οικογένειες. Η ακρίβεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού μας, στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη και συνεχώς επιδεινώνεται. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, τουλάχιστον στο δικό μας το κλάδο, δεν έχει δώσει τίποτα πέρα από μιας αύξησης μετά από 13 χρόνια που δεν είχαμε πάρει αύξηση, η οποία αύξηση φορτώνεται στις πλάτες του κοσμάκι, στις οποίες και ο κονός υποφέρει.
αποτέλεσμα η δουλειά, ο τζίρος μας θα παραμείνει ο ίδιος παρά την αύξηση που πήρα. Λοιπόν, η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται και γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους την επόμενη φορά που θα κάνουμε κινητοποίηση να συμμετέχουν και θα συμμετέχουν μαζικά. Ήδη στην Αθήνα έχουν γίνει κινητοποίησεις. Βρισκόμαστε σε αγωνιστική δράση. Γιατί δεν πάει άλλο. Θα μας πείτε λίγο το μήνα τώρα που έχουν ανέβει τόσο πολύ τα κάψιμα, ειδικά το δίζελ, που είναι η πρώτη φορά ομοίως χρονικά πάνω από την βενζίνη. Πόσο ξοδεύετε για να κινηθείτε και να δουλέψετε? Κοιτάξτε, το 30% της σύσταξης πάει μόνο για αυτά τα κάψιμα. Αν τώρα βάλουμε και τα ανταλλακτικά που έχουν πάει υπασιαστεί οι τιμές, δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα, τα λάστιχα πέρσι τα φθηνά τα βάζαμε την τετράδα 2 εκατοστάρια, τώρα έχουν πάει 3,5. Καταλαβαίνετε δηλαδή όλα, σε όλα τα ανταλλακτικά καταναλώσιμα που έχει ένα ταξί. Δεν είναι μόνο η βενζίνα. Και τα ίδια και τα συνεργεία τα εργατικά τους, όλα έχουν ανέβει. Είναι μια ακρίβεια που πηγαίνει κρίκος-κρίκος η αλυσίδα σε όλα. Επομένως με τα ίδια εισοδήματα και με την ακρίβεια που υπάρχει δεν βγαίνει πλέον το μεροκάμα.